Κύριε Συντυχάκη, το ΚΚΕ αύξησε σημαντικά την δύναμή του, ξεπεράσατε το 7%, αρκετές χιλιάδες ψήφοι παραπάνω. Περιμένατε καταρχήν για το χώρο σας, για το κόμμα σας, αυτή την άνοδο. Επιτρέψτε μου καταρχήν να χαιρετήσω από εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας όσους και όσες έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά. Τους νέους και τις νέες ιδιαίτερα που έδωσαν την πρώτη ψήφο τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και φυσικά όλοι όσοι συμπορεύτηκαν μαζί μας αυτή την εκλογική μάχη. Βεβαίως το 7,23%, δηλαδή 425.000 περίπου ψήφοι με 26 βουλευτές, είναι ένα θετικό βήμα. Είναι ελπιδοφόρο μήνυμα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μέσα στον ομολογουμένος σημερινό αρνητικό συσχετισμό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνάμεις που τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν αντιλαϊκές, ψήφισαν και στήριξαν αντιλαϊκές πολιτικές με το πρώτο μνημόνιο επί Πασόκ, με το δεύτερο μνημόνιο Σαμαρά Βενιζέλου, με το τρίτο μνημόνιο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2019-2023, όπου το 50% των νομοσχεδίων της τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% των νομοσχεδίων επίσης τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό τον σημερινό αρνητικό σχετισμό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση του ΚΚΕ και προσδοκούμε, και είναι σίγουρο αυτό, εναποθέτουμε την ψήφο του λαού στον ίδιο το λαό να αποτελέσει το ΚΚΕ τη μοναδική δύναμη εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Μάλιστα. Το αντίπαλο δέος απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Άρα, κύριε Συντυχάκη, και αυτό, αν θέλετε, είναι και το βασικό κριτήριο για την παραπέρα συμπόρευση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το ΚΚΕ μπροστά στις όποιες πολιτικές εξελίξεις. Για τις επόμενες εκλογές, αυτές που θα γίνουν στις 25 Ιουνίου, ο στόχος του ΚΚΕ ποιος είναι πλέον? Να ενδυναμωθεί και άλλο, βλέπετε ενδεχομένως και κάποια συνεργασία, βλέπετε και κάτι άλλο? Όχι κυβερνητική, δεν είναι κυβερνητική, καταλάβατε πώς το λέω. Ναι, ναι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η επιλογή μη σχηματισμού κυβέρνησης και η προσφυγή σε νέες εκλογές με τον καινούργιο εκλογικό νόμο, ένα και μόνο σκοπό έχει. Το πώς θα λαιλατηθεί η εργατική λαϊκή ψήφος. Μιλάμε για εκλογές κλοπή ψήφων και εδρών. Άρα κατά συνέπεια εμείς καλούμε το λαό να μην εγκλωβιστεί στα ψεύτικα διλήμματα περί ισχυρής κυβέρνησης, σταθερής κυβέρνησης. Όταν εννοούν σταθερή ισχυρή κυβέρνηση, εννοούν να περάσουν διαπυρός και σιδήρου τα αντιλαϊκά μέτρα της επόμενης μέρας, τα 350 προαπαιτούμενα που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο και για το οποίο έχουν συμφωνήσει όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, το ΚΚΕ είναι έτοιμο να δώσει και αυτή τη μάχη. Ο στόχος είναι για ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές, να διατηρήσει και να αυξήσει ψήφους ποσοστά και να διατηρήσει τις έδρες του. Και το δίλημα πρέπει να είναι ένα. Ή θα δώσει ο λαός συνένεση, στήριξη στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, ή θα ενισχύσει τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Γιατί πραγματική φιλολαϊκή αντιπολίτευση δεν μπορεί να είναι η σοσιαλδημοκρατία ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε έχει αποδειχτεί. Και επειδή ο συνομιλητής μου έθεσε ένα ζήτημα ότι πρέπει να συζητάμε στη βάση των νέων ιδεών, θα του έλεγα ότι ο λαός μας δεν έχει κοντιμνήμη. Μόνο σε αυτή τη τετραετία το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε στις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες κατά 70% με τη Νέα Δημοκρατία. Την τελευταία δεκαετία. Κύριε Συντυχάκη, ένα δευτερόλεπτο μου δίνετε. Ναι, κύριε Παζατήρη. Ένα δευτερόλεπτο. Ρωτήστε. Να το ολοκληρώσω. Μια ερώτηση. Αν έρθει ένα νέο ΑΣΕΠ, το οποίο θα αφορά οριζόντια όλες τις προσλήψεις ή μια νέα διάβγεια, η οποία θα αφορά, όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα αναπτώνται στο διαδίκτυο και θα ελέγχονται από τους πολίτες, θα τα υπερψηφίσετε ή θα τα καταψηφίσετε? Σιγά τη μεγάλη τώρα επαναστατική τομή τώρα αυτό που μου λέτε. Σας έλεγα όμως το εξής, ότι σήμερα υπάρχει ανάγκη από επιπλέον μόνιμο προσωπικό στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες. Ωραία. Για να μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Άρα λοιπόν μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και των συμβασιούχων
για τους οποίους όμως εσείς ως κόμμα δεν δώσατε τη συγκατάθεσή σας στην πρόταση του ΚΚΕ για αλλαγή του άρθρου 103 του Συντάγματος για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε κοντή μνήμη, φέρατε το πρώτο μνημόνιο μαζί με το Λάος και το Καρατζαφέρι, συμπληρώνοντάς το με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2012-2015 και κατόπιν φυσικά ψηφίσατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Λάος το δεύτερο μνημόνιο. Αυτά δεν ξεχνιόνται. Άρα λοιπόν, σε ποια βάση νέων ιδεών μπορούμε να συζητήσουμε όταν το παρελθόν είναι στιγματισμένο από πολιτικές αντιλαϊκές? Γι' αυτό η ψήφος των ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική επιλογή. Όσοι μέχρι την τελευταία στιγμή ταλαντεύτηκαν, αλλά δεν έκαναν το βήμα να ενισχύσουν το ΚΚΕ, τώρα πρέπει να τολμήσουν με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Και μάλιστα καλούμε τον προοδευτικό κόσμο, τους αριστερούς, αυτοί που ταλαντεύτηκαν κάποια στιγμή, αλλά δεν ήρθαν στο ΚΚΕ. Είναι η ώρα τώρα πραγματικά να δώσουν την εμπιστοσύνη και να βαδίσουμε χέρι-χέρι για την επόμενη μέρα. Ναι. Μια κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, σε αυτές τις εκλογές πρέπει να ιτηθεί η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας που σέρνει τη χώρα σε νέες εκλογές για να υφαρπάξει και να κλέψει ψήφους και έδρες, αλλά θα έλεγα και εκείνες οι δυνάμεις που αποτέλεσαν σημαντικό φορέα συντηρητικοποίησης ανθρώπων, τροφοδοτώντας τελικά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και το 19 και το 2023.